Παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία του ΕΟΠΗ πραγματοποίησαν τα μέλη των σωματείων του ΙΚΑ, του ΟΑΕ και του Δημοσίου Αλεξανδρούπολης αναφορικά με τις παροχές του συστήματος δημόσιας υγείας. Οι συνταξιούχοι παρέδωσαν την κοινή τους ανακοίνωση στους υπαλλήλους του τοπικού παραρτήματος, λαμβάνοντας εκ μέρους τους τη δέσμευση για διαβίβαση των αιτημάτων τους στα κεντρικά της Αθήνας. Να σημειωθεί πως το τρίτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου αποτελεί διάστημα διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα για το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς όπως επισημαίνουν οι συνταξιούχοι, το δημόσιο σύστημα υγείας δεν καλύπτει τις υγειονομικές ανάγκες τους ούτε την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, ενώ οι συντάξεις τους δεν επαρκούν στη συνδρομή προς αυτή την κατεύθυνση. Στα πλαίσια του δεκαημέρου κινητοποιήσεων για την υγεία που πραγματοποιούν όλα τα σωματεία των συνταξιούχων πανελλαδικά και τα σωματεία της Αλεξανδρούπολης, του ΙΚΑ, ΟΑΕ και Δημοσίου, πραγματοποιήσαμε μια παράσταση διαμαρτυρία σήμερα στα γραφεία του ΕΟΠΗ, διεκδικώντας δωρεάν δημόσια υγεία. Ξέρουμε πολύ καλά ότι και στον προϋπολογισμό που έχει κατατεθεί για συζήτηση το επόμενο διάστημα, τα κονδύλια όσον αφορά την υγεία, τα νοσοκομεία, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι για άλλη μια φορά πετσοκομμένα. Έτσι, οι συνταξιούχοι, αφού έχουν δει τις συντάξεις τους να μειώνονται και τα νέα μέτρα που έρχονται βεβαίως θα συνεχίσουν να περικόπτουν τις συντάξεις μας, αναγκάζουν όλο και περισσότερο να βάζουν το χέρι στην τσέπη και να πληρώσουν τόσο στους γιατρούς τις επισκέψεις, όσο και τα φάρμακά τους. Θα συνεχίσουμε λοιπόν για διάφορα ζητήματα, όπως τα ζητήματα της υγείας που είναι καυτά, να έχουμε κινητοποιήσεις και να συμμετέχουμε σε όλες τις πανελλαδικές κινητοποιήσεις, αλλά και εδώ τοπικά. Επίσης, θα πρέπει να πούμε για τον προϋπολογισμό που έχουμε μπροστά μας και θα φέρει πετσοκομμένες συντάξεις. Εμείς θα συμμετέχουμε σε όποιες απεργιακές κινητοποιήσεις θα προκηρυχθούν το επόμενο διάστημα. Από ό,τι ξέρουμε, προγραμματίζεται μία για το Δεκέμβρη στις 14 του μηνός και θα δώσουμε και άλλη μια φορά το αγωνιστικό παρόν μας ως συνταξιούχοι. Ανάμεσα στα αιτήματα των συνταξιούχων βρίσκονται το δημόσιο δωρεάν καθολικό σύστημα υγείας περίθαλψης και η άμεση χρηματοδότησή του από τον κρατικό προϋπολογισμό για κάλυψη όλων των αναγκών των δημοσίων δομών, η κατάργηση των εισφορών για την υγεία και η δωρεάν παροχή όλων των ιατρικών και εξεταστικών επισκέψεων, της φαρμακευτικής και νοσοκομιακής αγωγής. Σήμερα, κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης που είχαμε μπροστά στον ΕΟΠΗ, βέβαια βλέπαμε και τους συνταξιούχους που παίρνανε. Σήμερα ήταν η ημέρα πληρωμής των συντάξεών τους. Για άλλη μια φορά, ενώ κάποιοι περιμένανε το κοινωνικό μέρισμα και την επιστροφή των παρακρατηθέντων. Οι περισσότεροι ήταν απογοητευμένοι από την επιστροφή των παρακρατηθέντων και βεβαίως και κάποιοι ήταν που είδαν και πάλι τις συντάξεις τους μειωμένες. Εμείς διεκδικούμε δωρεάν χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό των νοσοκομείων, να γίνουν άμεσα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουν αδειάσει από προσωπικό τόσο τα νοσοκομεία όσο και τα κέντρα υγείας, και σε νοσηλευτικό και σε ιατρικό προσωπικό, αλλά και την ιατροφαρμακευτική περίσθαλψη να υπάρχει δωρεάν για όλους, είτε είναι άνεργοι είτε είναι εργαζόμενοι, αλλά κυρίως και για τους συνταξιούχους, τα οποία τα έχουμε πληρώσει όλα αυτά από τις τσέπες μας και σήμερα αναγκαζόμαστε ξανά να τα ξαναπληρώνουμε.